Βρισκόμαστε στα 540 π.Χ. σε μια πόλη στα παράλια της Μικράς Ασίας, την Έφεσο. Εκεί γεννιέται ο άνθρωπος που πρώτος παρατήρησε ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα της ζωής. Ότι το μοναδικό πράγμα στον κόσμο μας που μπορεί και παραμένει σταθερό είναι η ίδια η αλλαγή. Αυτή η σκέψη του μάλιστα συνοψίστηκε με την ενιγματική φράση «Τα πάντα ρί». Και το όνομα αυτού. Ηράκλητος. Ο Ηράκλητος έζησε σε μία περίοδο που στην αρχαία Ελλάδα γεννιόντουσαν ορισμένα από τα πιο βαθιά ερωτήματα του ανθρώπου σε σχέση με τον κόσμο. Όπως, πώς και γιατί δημιουργήθηκε το σύμπαν, τι υπήρχε πριν από αυτό, έχει κάποιο σκοπό η ύπαρξή του, ποιο είναι το πρωταρχικό στοιχείο από το οποίο είναι φτιαγμένη η πραγματικότητα. Και τέλος πάντων, γιατί το σύμπαν δεν μας δίνει επιτέλους μία απάντηση σε όλα αυτά και μας βασανίζει έτσι εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο Ηράκλητος αποτέλεσε έναν από τους πρώτους αλλά και βαθύτερους στοχαστές αυτών των ερωτημάτων, επηρεάζοντας δραστικά όχι μόνο τους φιλοσόφους που ακολούθησαν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εμείς σήμερα αντιλαμβανόμαστε το τι είναι πραγματικότητα. Ο Ηράκλητος είναι μία γενιά μετά τους Μιλήσιους, ίσως και κάτι παραπάνω μετά το Θαλή. Επομένως είναι η εποχή κατά την οποία γεννιέται η φιλοσοφία. Προηγήθηκε ο μύθος, δηλαδή οι μυθικές κοσμογονίες με τον Ισίωδο κλπ. Και με τους πρώτους αυτούς φιλοσόφους περνάμε στην περίοδο της φιλοσοφίας. Επομένως ο Ηράκλητος έχει γνωρίσει τη φιλοσοφία των Μιλησίων. Επίσης τα όσα έχει πει ο Πυθαγόρας και νομίζω ότι επηρεάστηκε επίσης από τον Ξενοφάνη, που είναι από την Μικρά Ασία επίσης. Αυτό είναι το κλίμα και νομίζω ότι ένας σταθμός στη ζωή του πρέπει να ήταν η απόφαση που πήρε να δώσει μία απάντηση στο δελφικό γνώθις αυτών. Ο Ηράκλητος κατάγονταν από πολύ ισχυρή αριστοκρατική οικογένεια. Παραιτήθηκε όμως από τα σημαντικά αξιώματα που θα μπορούσε να έχει, ώστε να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στη φιλοσοφία. Λέγεται ότι έζησε ως ασκητής και περιπλανήθηκε για χρόνια μέσα στα δάση, μακριά από τους ανθρώπους, τους οποίους δεν είχε σε καμία ιδιαίτερη εκτίμηση, είτε επρόκειτο για βασιλιάδες, είτε για απλούς χωρικούς, καθώς πίστευε πως οι περισσότεροι είναι αφελείς και διεφθαρμένοι. Δεν ήταν και ο πιο εύκολος χαρακτήρας εδώ που τα λέμε. Ο Ηράκλητος ήταν ευγενής. Καταγόταν από βασιλικό γένος και αυτό φυσικά έπαιζε ρόλο και για την ίδια τη ζωή του. Είχε μάλιστα το βασιλικό αξίωμα. Λέγεται ότι καταγόταν από την ιδρυτή της Εφέσου, ο οποίος ήταν Αθηναίος. Απόγονο βασιλιάδων και γι' αυτόν πήρε το αξίωμα αυτό το βασιλικό. Βέβαια με τη διευκρίνηση ότι στα χρόνια αυτά της δημοκρατίας, η Έφεσος είχε δημοκρατία, το βασιλικό αξίωμα ήταν εντελώς διακοσμητικό. Ήταν απλώς πρωτοκαθεδρία στις γιορτές, στους αγώνες κτλ. Δεν είχε άλλη σημασία και σε κάποιες θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ο ίδιος όμως ήταν τόσο περήφανος και αδιάφορος γι' αυτά, ώστε παραχώρησε στον αδερφό του νεότερο, παραχώρησε την ιδιότητα ή το αξίωμα αυτό. Ο ίδιος παραιτήθηκε υπέρ του αδερφού του και έκτοτε έζησε μια ζωή εντελώς περιορισμένη, δηλαδή ασχολήθηκε μόνο με τη φιλοσοφία, στο πούμε, δηλαδή με το να σκέφτεται τα πράγματα που αφορούν τον άνθρωπο και τον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για ένα αριστοκράτη που δείχνει με περιφρόνηση προς το πλήθος. Η ζωή του ήταν λιγάκι, όσο την γνωρίζουμε από ανέκδοτα κυρίως, κάπως προκλητική θα λέγαμε. Σε μια περίπτωση ήρθαν να τον
ζητήσουν να βοηθήσει στην νομοθεσία της πόλης και αυτός είπε καλύτερα να παίζουμε παιδιά παρά να ασχολούμαι μαζί σας. Σε όλη του τη ζωή έγραψε ένα και μοναδικό βιβλίο, το οποίο ύστερα από δική του επιθυμία δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Τούτο αποτελείται από πολύ σύντομες αλλά εξαιρετικά πλούσιες σε νόημα προτάσεις, τις οποίες χάρασε πάνω σε πλάκες χρυσού και τις εναπόθετε κατόπιν στο ναό της Εφέσου. Όσα έγραφε ήταν συμβολικά και δυσνόητα. Τα κείμενά του έτσι απέπνεαν μια διάθεση γρίφου και μυστηρίου. Ήταν τόσο ενηγματικά, ώστε τα παρομοίαζαν με τους χρησμούς που έδινε το μαντίο των Δελφών, και γι' αυτό Ηράκλητος έχει μείνει γνωστός μέχρι τις ημέρες μας ως ο σκοτεινός φιλόσοφος. Το ύφος που χρησιμοποιεί ο Ηράκλητος είναι υπαινικτικό, είναι διφορούμενο, αφήσιμο. Αφήνει δηλαδή τη δυνατότητα να σκεφτεί κανείς ως απάντηση το α ή το μη α ή ενδεχόμενα ένα α το νούμενο, όχι ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει κατά την άποψή μου μία αυθεντική ερμηνεία του Ηρακλήτου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και αυτά που αναφέρει για τους ανθρώπους, αλλά και αυτά που αναφέρει για τη φύση και για το σύμπαν. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλές ερμηνείες. Και νομίζω ότι μπορώ να προτρέξω και να πω ότι τον Ηράκλητο τον χρησιμοποίησαν ως πρότυπο πάρα πολλοί συγγραφείς. Δηλαδή από ποιητές, φιλοσόφους, καλλιτέχνες, οι οποίοι διάβασαν με το δικό τους τρόπο τον Ηράκλητο προκειμένου να ενισχύσουν τις δικές τους θέσεις. Και αυτό ξεκινάει από την αρχαιότητα. Ήδη αυτοί που διέσωσαν τα αποσπάσματα του Ηρακλήτου το έκαναν με στόχο να δυναμώσουν τις δικές τους θέσεις, λέγοντας «Να, είδα, το είπε και ο Ηράκλητος, ας πούμε». Αυτά είπε ο Ηράκλητος. Τι είναι αυτό το ύφος? Καταρχήν είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο. Δηλαδή είναι σαν χειροβομβίδες. Οι φράσεις του Ηράκλητου είναι σαν χειροβομβίδες. Αν τραβήξεις αυτό το ελαττήριο, κυριολεκτικά σκάζουν, γίνονται χιλιαπλάσιες από τον όγκο τους. Χρησιμοποιεί συνεχώς παρομοιώσεις, μεταφορές. Θα σου δώσω μία για να καταλάβεις. Λέει ότι ο Άναξ ο ενδελφής, δηλαδή ο άρχοντας των Δελφών, συνεπώς ο Απόλλων, ούτε λέγει, ούτε κρύπτει. Ούτε μας μιλάει καθαρά, ούτε κρύβει εντολώς. Αλλά σημαίνει. Στην αρχαιότητα βάζω σήματα. Συνεπώς λέει ο Ηράκλητος για τον εαυτό του τώρα ότι εγώ μας ειδοποιεί, ούτε θα σας τα πω καθαρά, ούτε θα σας τα αποκρύψω, αλλά θα σας δώσω σημάδια για να μπορείτε μόνοι σας να βρείτε την κατεύθυνση. Ο Ηράκλητος λάτρευε την κίνηση και την αλλαγή. Τις θεωρούσε στο σημαντικότερο χαρακτηριστικό όλης της φύσης. «Τα πάντα ρί», έλεγε χαρακτηριστικά, δηλαδή τα πάντα βρίσκονται σε κίνηση. Όχι αυτά τα πάντα! Υπάρχουν μικρές αλλαγές. Όπως ο σπόρος ενός φυτού που γίνεται λουλούδι. Ενδιάμεσες αλλαγές. Όπως η μετεξέλιξη ύστερα από χιλιετίες του πυθίκου στον άνθρωπο. Ή ακόμα και τεράστιες μεταβολές, όπως είναι η έκρηξη ενός άστρου σαν τον ήλιο μας, ύστερα από δισεκατομμύρια χρόνια ζωής του. Όλες οι αλλαγές, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, οφείλονται κατά βάθος στο στοιχείο της φωτιάς, την οποία θεωρούσε ως το βασικό συστατικό από που γεννιέται ο κόσμος, αλλά και οι μεταβολές που συμβαίνουν μέσα του. Η φωτιά είναι ένα βασικό στοιχείο θα λέγαμε, όπως για τους άλλους προγενέστερους φιλοσόφους ήταν ο αέρας ή το νερό. Γι' αυτό είναι η φωτιά. Αλλά η φωτιά έχει πολλαπλή σημασία και στον Ηράκλητο, αλλά και στην αρχαιότητα γενικά. Η φωτιά δεν είναι αυτό που ακριβώς σήμερα αισθανόμαστε εμείς. Εμείς ξέρουμε ότι η φωτιά είναι ένα επιφαινόμενο. Από μια χημική σύνθεση παράγεται κάτι το οποίο δεν έχει ουσία, ούτε ζωή, ούτε ύπαρξη, δεν έχει αυτυπαρξία. Οι αρχαίοι τη φωτιά τη συναλάβαν σε κάποια ουσία και μάλιστα μιλούσαν για καρδιά της φωτιάς. Επομένως, η αντίληψη της φωτιάς, μόλις ακούς Ηράκλητο για φωτιά, μην σκέφτεσαι
τη σημερινή έννοια της φωτιάς. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένα βασικό στοιχείο της εναλλαγής των πάντων. Όλα καταλήγουν στη φωτιά, αλλά και απορρέουν από τη φωτιά. Με τρόπο διαλεκτικό, θα λέγαμε. Η στασιμότητα που βλέπουμε στα πράγματα, κατά τον Ηράκλειτο δεν είναι παρά μία ψευδαίσθηση. Ας πάρουμε για παράδειγμα μία ακίνητη καρέκλα. Η καρέκλα αυτή, καθώς βρίσκεται στον πλανήτη Γη, αν αφαιθεί για ένα έτος ακίνητη, στην πραγματικότητα θα έχει διανύσει ένα τεράστιο κύκλο γύρω από τον ήλιο. Αλλά αν δούμε ακόμη και τα μόρια της καρέκλας, θα διαπιστώσουμε πως και εκείνα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Εξαιτίας αυτής της κινητικότητας, μάλιστα, μετά από κάποιο καιρό αυτή η καρέκλα δεν θα είναι πια η ίδια. Θα έχει παλιώσει, θα έχει φθαρεί και είναι πιθανό να έχει μεταλλαχθεί σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που πριν ήταν. Δεν τη λες και ακίνητη μία τόσο υπερκινητική καρέκλα. Ο Ηράκλειτος πράγματι θεωρούσε ότι τα πάντα συνεχώς μεταβάλλονται. Συνεχώς ρέουν. Και η έκφραση «τα πάντα ρή» δεν είναι του Ηρακλήτου. Κάπου αναφέρει ο Πλάτωνας κάτι σχετικό, αλλά έχει μείνει σαν εμβληματική φράση, ας πούμε. Όταν λέμε «τα πάντα ρή» εννοούμε Ηράκλειτος. Αυτό σημαίνει ότι όλα μεταβάλλονται συνεχώς. Έτσι βλέπουμε πως παντού στο σύμπαν, είτε πρόκειται για το μικρό κόσμο, είτε για το μεγάλο κόσμο, όλα υπόκεινται σε ασταμάτητη κίνηση και μεταβολή. Και τίποτα δεν μπορεί να παραμείνει ακριβώς το ίδιο. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Ηράκλειτος, δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στο ίδιο ποτάμι, γιατί το ρεύμα του κυλάει ολοένα και διαφορετικά νερά πάνω μας. Ο Ηράκλειτος πρόσεξε επίσης πως ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της πραγματικότητας είναι οι αντιθέσεις της. Όλη η φύση είναι πλασμένη πάνω σε δίπολα ή αλλιώς πάνω σε αντίθετα πράγματα. Για παράδειγμα, υπάρχει αντίθεση μεταξύ ημέρας και νύχτας, μεταξύ αρσενικού και θηλυκού, μικρό κόσμου και μεγάλο κόσμου ή μεταξύ της ζωής και του θανάτου. Είναι οι αντιθέσεις, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε την αξία των πραγμάτων. Δηλαδή, αν δεν αρρωσταίναμε, δεν θα ξέραμε τι σημαίνει υγεία. Αν δεν υπήρχε ο χειμώνας, ούτε που θα προσέχαμε τον ερχομό της άνοιξης. Ενώ αν δεν υπήρχε το κακό, δεν θα αναγνωρίζαμε τι είναι καλό. Και αν δεν υπήρχαν αντίθετα πράγματα στη φύση, δεν θα υπήρχε ούτε κίνηση ούτε μεταβολή. Αυτά είναι τα οποία δημιουργούν μία σχέση που οδηγεί σε μεταβολές. Παραδείγματος χάρη, θα έλεγε κανείς, αφού το ποτάμι κινείται, ποια είναι η διαφορά που κάνει το ποτάμι να κινείται? Είναι η διαφορά του ύψους. Ξεκινάει από κάπου που είναι ψηλά, το βουνό, και καταλήγει στη θάλασσα. Ο Ηράκλειτος λοιπόν έβλεπε τον κόσμο σαν ένα πεδίο διαρκών συγκρούσεων. Θεωρούσε πως ακόμα και μέσα σε καταστάσεις φαινομενικής ηρεμίας επικρατεί η διαμάχη. Παράδειγμα, ένα ακίνητο ποτήρι, καθώς ρίχνει το βάρος του πάνω σε ένα τραπέζι, βρίσκεται σε σύγκρουση μαζί του. Ή ένα ακίνητο τόξο. Παρά την εξωτερική του ακινησία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ισορροπία μεταξύ των συγκρουόμενων δυνάμεων του ξύλου και της χορδής του. «Πόλεμος πατήρ πάντων», έλεγε ο φιλόσοφός μας, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως ο ίδιος ήταν πολεμοχαρής. Απλώς αυτό που πίστευε ήταν πως η ζωή έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό το παιχνίδι ακριβώς των αντιθέσεων. Ο κόσμος, έγραφε, είναι μέρα και νύχτα, χειμώνας και καλοκαίρι, πόλεμος και ειρήνη, χόρταση και πείνα. Ο Ηράκλειτος διέκρινε όμως πως ακόμα και πίσω από τις αντιθέσεις υπάρχει αρμονία. Υπάρχει, με άλλα λόγια, μία τάξη, μία ισορροπία στο σύμπαν που ο φιλόσοφος ονόμαζε λόγο. Ο λόγος, δηλαδή η λογική που διέπει τον κόσμο, αποκαλύπτει πως οι συγκρούσεις μεταξύ των πραγμάτων είναι μόνο φαινομενικές. Ότι κατά βάθος τα αντίθετα συμπίπτουν, όπως φερρυπίνει η ανηφόρα και η κατηφόρα, που ενώ μοιάζουν αντίθετες, ουσιαστικά δεν είναι παρά οι δύο διαφορετικές πλευρές του ίδιου δρόμου. Κατά τον Ηράκλειτο, ο σοφός βλέπει τον λόγο, βλέπει το νόημα και την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των αντιθέτων,
Αντίθετα, οι ανόητοι ταυτίζονται με κάποιο από αυτά. Σαν να μπορεί να υπάρξει η μέρα χωρίς τη νύχτα, ή η χαρά δίχως τη λύπη, ή το πάνω δίχως το κάτω. Αυτή την παγκόσμια λογική, την οικουμενική τάξη που κρατάει τον κόσμο ενωμένο, ο φιλόσοφός μας την ονομάζει λόγο ή αλλιώς Θεό. Τι σημαίνει ο λόγος για τον Ηράκλειο? Η πρώτη, νομίζω, σημασία της έννοιας λόγος είναι αυτά που μας λέει η φύση και οφείλουμε να ακούσουμε. Σημαίνει τις αναλογίες που υπάρχουν στη φύση, τους νόμους που υπάρχουν στη φύση. Ο λόγος κατά τον Κέρκ είναι ίσως ένας παγκόσμιος νόμος που διέπει τη λειτουργία της φύσεως. Η λέξη λόγος πάντως και στην αρχαία όπως και η φωτιά έχει πολλές και διαφορετικές σημασίες από ό,τι πήρε μετά. Λόγος βασικά στην αρχή σήμαινε ο νους, όπως λέμε έλογος. Αργότερα συνδέθηκε ο λόγος που σήμαινε αρχικά νους και μυαλό, συνδέθηκε με την ομιλία. Η λέξη λόγος, την οποία εισήγαγε στη φιλοσοφία ο Ηράκλειτος, συνιστά μία από τις πιο βαθιές και πολυσυζητημένες έννοιες στην ιστορία της Δύσης. Η ίδια η Καινή Διαθήκη που πρωτογράφτηκε στην ελληνική γλώσσα ξεκινάει το ιερό της κείμενο με τη δυσνόητη φράση «Εν αρχή είναι ο λόγος». Σήμερα πια, διεθνώς η λέξη αποτελεί τον βασικό όρο από όπου βγαίνουν τα ονόματα μεταξύ άλλων πολλών από τις επιστήμες, όπως βιολογία, γεωλογία, θεολογία, ανθρωπολογία ή σεξολογία. Τι είναι λοιπόν ο λόγος? Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν μπορεί να απαντήσει οριστικά και αμετάκλητα σε αυτό το ερώτημα. Η έννοια έχει αρκετές και διαφορετικές ερμηνείες. Μπορεί να δηλώνει τη λογική ή τον ανθρώπινο λόγο, δηλαδή την ανθρώπινη ομιλία, ή την αιτία, τον λόγο ενός πράγματος όπως λέμε. Ακόμη μπορεί να υποδηλώνει την αναλογία, τη δομή μιας σχέσης, όπως παραδείγματος χάρη όταν σημειώνουμε το λόγο του 2 προς το 3. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος που εισήγαγε αυτή την έννοια, πυροδοτώντας διαμάχες αιώνων γύρω από το όνομά της, είναι ο Ηράκλειτος. Ο Ηράκλειτος έτσι, μέσα από τη διδασκαλία του για το λόγο, γίνεται ο πρώτος φιλόσοφος που θεμελίωσε έναν τρόπο σκέψης, που αργότερα ονομάστηκε διαλεκτική, ο οποίος αναγνωρίζει, αλλά ταυτόχρονα και εξισορροπεί, τις φυσικές αντιθέσεις της πραγματικότητας. Η διαλεκτική, καταρχάς, είναι η βάση της σκέψεως του Ηρακλήτου. Ήταν μία μέθοδος να θέτει ερωτήματα και να απαντάει. Και οι απαντήσεις είναι πράγματι, νομίζω, εκπληκτικές. Τώρα, από εκεί και πέρα η διαλεκτική αναπτύχθηκε από τον Πλάτωνα κυρίως σε πολύ μεγάλο βαθμό και φυσικά από τους νεότερους φιλοσόφους, Χέγκελ κλπ. Διαλεκτική είναι η σκέψη του Ηρακλείου. Πάνω στη διαλεκτική βασίστηκε το έργο σπουδαίων φιλοσόφων, όπως του Πλάτωνα, του Χέγκελ και του Μάρξ, αλλά και η διαμόρφωση των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων, τα οποία φαινομενικά προσπαθούν να εξισορροπήσουν αντίθετες κοινωνικές τάξεις. Προφανώς, όχι με τα καλύτερα αποτελέσματα. Επιπλέον, αν σκεφτούμε πως στη διάρκεια του 20ου αιώνα, ο κομμουνισμός του Μάρξ επηρέασε τις ζωές του μισού σχεδόν πλανήτη, τότε καταλαβαίνουμε πόσο έντονα επέδρασε στην καθημερινότητα του σύγχρονου κόσμου η φιλοσοφία του Ηράκλειτου, στην οποία στηρίχθηκε η θεωρία του Μάρξ. Ο Ηράκλειτος λοιπόν φανέρωσε πως κάποια πράγματα μπορεί να φαίνονται αντίθετα, αλλά τελικά να μην είναι. Το κατά πόσο είναι πράγματι αντίθετα εξαρτάται από το πώς εμείς τα βλέπουμε. Εξαρτάται από τη σχέση που έχει ο καθένας μας μαζί τους. Με άλλα λόγια, είναι δηλαδή σχετικά. Σημειώνει χαρακτηριστικά. Η θάλασσα είναι το πιο καθαρό και ταυτόχρονα το πιο μολυσμένο νερό. Για τα ψάρια είναι πόσιμο και τους παρέχει ασφάλεια, για τους ανθρώπους είναι μη πόσιμο και επιβλαβές. Η σημασία επομένως ακόμα και του θαλασσινού νερού δεν είναι κάτι δεδομένο. Άλλη σημασία έχει για τα ψάρια, άλλη για τους ανθρώπους. Στο ίδιο πνεύμα σημειώνει. Η λάσπη έχει μεγάλη αξία για τα γουρούνια, αλλά ελάχιστη για τους ανθρώπους. Το ίδιο σχετικές είναι ακόμα και οι ηθικές αξίες του ανθρώπου. Φερρυπίνη κλοπή είναι κάτι κακό, αλλά ποιος μπορεί να κατηγορήσει ένα φτωχό που έκλεψε ένα ψωμί από ένα πλούσιο, ώστε να θρέψει τα παιδιά του. Εκτός ίσως από τον ίδιο τον πλούσιο. Το ίδιο ισχύει ακόμη και στην περίπτωση του φόνου. Αν και αποτελεί μια απεχθή ενέργεια,
μετατρέπεται όμως σε πράξη ανδρείας, όταν κανείς βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου ή και αποτελεί μια δικαιολογημένη κίνηση όταν κάποιος βρίσκεται σε κατάσταση αυτοάμυνας. Επομένως, το καλό και το κακό, η ηθική δηλαδή στο σύνολό της, είναι και αυτή κάτι το σχετικό. Η επίδραση της θεωρίας του Ηράκλειτου, τόσο πάνω στη φιλοσοφία όσο και πάνω στις πράξεις όλων μας μέχρι σήμερα, είναι τεράστια. Είναι εκείνος που μεταξύ άλλων πρώτος κατέδειξε ότι σχεδόν τίποτα στη φύση δεν είναι στάσιμο, αλλά όλα μεταβάλλονται. Είναι ο στοχαστής που αποκάλυψε το διτό χαρακτήρα του κόσμου, δηλαδή ότι δεν υπάρχει το συν χωρίς το πλην, το ευχάριστο δίχως το δυσάρεστο ή το ένα χωρίς τα πολλά. Εκείνος που εισήγαγε την έννοια του λόγου, η οποία μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους όρους στη φιλοσοφία, τη θεολογία και την ψυχολογία, αλλά και τη ρίζα αμέτρητων διεθνών λέξεων όπως η τεχνολογία, η φιλολογία και η κοσμολογία. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που ανακάλυψε τη διαλεκτική, το πάντρεμα δηλαδή των φαινομενικά αντίθετων πραγμάτων, στην οποία στηρίχθηκε η σκέψη του Πλάτωνα, του Χέγγελ και του Μάρξ, αλλά και ολόκληρη η σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα. Ενώ ακόμα είναι ο φιλόσοφος ο οποίος φανέρωσε μια πρώτη θεωρία της σχετικότητας, την άποψη δηλαδή ότι όλα στην κοινωνία και στη φύση είναι σχετικά. Όλοι όσοι έχουν διαβάσει λίγο η ιστορία της φιλοσοφίας κατανοούν ότι η επίδραση του Ηρακλήτου στα τη φιλοσοφική σκέψη όλων όσων ακολούθησαν ήταν μεγάλη. Ακόμη και εξ αντιθέτου, ας πούμε, θα έλεγε κανείς ότι επηρέασε. Παραδείγματος χάρη, ο Πλάτωνας έφτασε εκεί που έφτασε, επειδή είχε γνωρίσει από πρώτο χέρι, δηλαδή από μαθητή του Ηρακλήτου, την φιλοσοφία του Ηρακλήτου και έθεσε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν αν ένα πράγμα μεταβάλλεται να το γνωρίζω. Είναι από τους μεγαλύτερους στοχαστές της ανθρωπότητας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι μόνο να έχεις σκέψη δυνατή, είναι να επηρεάσεις κιόλας, να δημιουργήσεις κύκλο. Ο Ηράκλειτος είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις άπαξ και μπεις μέσα στον Ηράκλειτο. Δηλαδή, έτσι και λίγο ασχοληθείς μαζί του και κατακτά περίπου διαβίου. Ακόμα και αν δεν τον έχεις την επιφάνεια της συνείδησης, υποβόσκει πάντοτε από πίσω ο Ηράκλειτος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ηράκλειτος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς στοχαστές που έζησαν χιλιάδες χρόνια ύστερα από αυτόν. Ο Νίτσε τον λάτρευε, ενώ ο ίδιος ο Σοκράτης, όταν διάβασε το έργο του, λέγεται πως αναγνώρισε τη βαθύτητά του, καθώς παραδέχθηκε πως όσα κατάλαβα είναι υπέροχα. Υποθέτω ακόμα και εκείνα που δεν μπόρεσα να καταλάβω.